σε αποποίηση κληρονομιών οδηγούν πολύ κόσμο τα μεγάλα βάρη που έχουν οι περισσότερες κληρονομιές σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση στα ακίνητα. Νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών, είναι τα επακόλουθα της κρίσης. Η κρίση έχει δυστυχώς οδηγήσει ένα σωρό πολίτες αυτής της χώρας στην φτωχοποίηση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Έθνους, στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας καταφθάνουν σε καθημερινή βάση πολίτες προκειμένου να καταθέσουν αίτηση αποποίησης κληρονομιάς και ουσιαστικά να χαρίσουν στο κράτος το ακίνητό τους. Όσοι άνθρωποι αποβιώνουν και έχουν δημιουργήσει χρέη προς οποιονδήποτε τρίτον, είτε είναι φορέας του δημοσίου, ασφαλιστικά, τράπεζες κτλ., οι κληρονόμοι τους, αν δεν έχει επαρκή περιουσία, δεν έχουν κανένα λόγο να αποδεχτούν την κληρονομιά. Συμβαίνει κατά κόρον τον τελευταίο τριετία, θα έλεγα, διότι πλέον οι αποβιώσαντες έχουν πολύ υψηλά χρέη στην εφορία και δεν συμφέρει τον κληρονόμο, ακόμα και αν έχει ένα μικρό σπιτάκι, ένα μικρό οικοπεδάκι, το οποίο είναι πολύ λιγότερο από την αξία των χρεών, να αποδεχτεί την κληρονομιά. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω των χρεών της εφορίας. Επιπρόσθετα όμως υπάρχει και κόσμος ο οποίος αποποιείται την κληρονομιά ακόμα και αν έχει μικρότερα χρέη, γιατί δεν θέλει να μπλέξει με την διαδικασία της εφορίας, γιατί δεν μπορεί μετά να πληρώσει αυτό το χρέος, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και προκειμένου να μην μπει σε αυτή την ταλαιπωρία, δέχεται να χάσει και το σπίτι του. Ενδεικτική είναι η αριθμή των αιτήσεων. Στην Αττική κατατίθενται περίπου 10.000 με 12.000 αιτήσεις το χρόνο, αιτήσεις δηλαδή περίπου 200 την εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη περίπου 5.000 ακίνητα και περισσότερα. Στην Πάτρα πάνω από 1.600. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: έχω ένα σπιτάκι και έχω και ένα οικοπεδάκι. Και τους ρωτάμε τι αξία είναι αυτή και σου λέει: η αξία σήμερα, η εμπορική που έχουν πέσει και πάρα πολλοί αξίες, μπορεί να είναι 30, να είναι 40.000. Και βλέπεις τα χρέη της εφορίας να είναι επίσης 30 ή 40.000. Αλλά δεν είναι εύκολο για μας να διερευνήσουμε αν τα χρέη αυτά έχουν προσαυξήσεις ή πότε θα εξοφληθούν και πότε θα φτάσει το διατάφτα να πληρώσουν τι ποσό και αν συμφέρει τελικά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Στη Λάρισα οι αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τις 1.000. Στην Καλαμάτα πέρυσι κατατέθηκαν 356 αιτήσεις και στο Βόλο πέρυσι καταγράφηκαν πάνω από 600 αποποιήσεις κληρονομιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις 3 χρόνια πριν, με την αύξηση των φόρων και την ταυτόχρονη επιβολή ένφια, τα ακίνητα και οι πόλεις που δεν δέχονται να κληρονομήσουν ήταν σχεδόν το μισό.